μέσα σε 35 ημέρες έγιναν 25 προτάσεις. 25 προτάσεις από ολόκληρη τη χώρα. Δυνητικοί δικαιούχοι ήταν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Σερών, αλλά και με το γραφείο του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Απόστολου Τζιτζικώστα, το οποίο θέλω να ευχαριστήσω γιατί ασχολήθηκε πολύ με το θέμα μας. Κάναμε μια προγραμματική σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο και στην Περιφέρεια. Πέρασαν τα δύο συμβούλια, τόσο το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας από τον κύριο Τζιτζικώστα, την απόφαση έγκρισης αυτής της σύμβασης συνεργασίας, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Καταθέσαμε ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε άμεστη και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Τζιτζικώστα, με την Περιφέρεια, την ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Η πρόταση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά είναι η πρώτη σε βαθμολογία από τις 25 προτάσεις. Έχουμε βαθμολογία 73,8%. Μόνο μία πρόταση 2,2 εκατομμυρίων ευρώ έχει βαθμολογία 74,30%. Απορρίφθηκαν οι δύο αυτές προτάσεις που είχαν την μεγαλύτερη βαθμολογία και πέρασαν δύο προτάσεις οι οποίες απορροφούν 88 εκατομμύρια ευρώ. Η μία πρόταση 81 εκατομμύρια ευρώ στην αντιπεριφέρεια της Πέλλας και μία πρόταση 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια της Ηπείρου. Ο κύριος Σταμενίτης είναι υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο. Εκλέγεται στην Πέλλα. Από ό,τι ξέρω εκλέγεται στην Πέλλα. Επαναλαμβάνω και πάλι, από τα και εδώ υπάρχουν, τίθονται τα εξής δύο ερωτήματα. Όταν βγάζεις μια πρόταση, μια πρόσκληση, συγγνώμη, και λες ότι από τις 3 πρώτου του 24 μέχρι τις 9 δευτέρου του 24 σε 35 μέρες δέχεσαι προτάσεις για την δημιουργία δρευτικών δικτύων με 124 εκατομμύρια και εσύ περνάς μόνο δύο προτάσεις που υπολείπονται σε βαθμολογία, μόνο δύο προτάσεις, δίνοντας τα 88 εκατομμύρια από τα 124, γιατί δεν βάζεις και τις υπόλοιπες προτάσεις που έχουν και μεγαλύτερη βαθμολογία? Πραγματικά είναι ανεξήγητο. Γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι ο χρόνος λήξης του συγκεκριμένου έργου είναι μέχρι 31/12/25. Το δικό μας έργο, το επιχείρημα του Υπουργείου ήταν ότι απορρίπτεται γιατί, λέει, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ήταν ο δυνητικός δικαιούχος, έτσι ήταν από την πρόσκληση, δεν ήταν η Δήμη, δεν εκτελεί έργα στο παρελθόν που έχει χρηματοδοτηθεί αρδευτικά από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία. Εξηγήσαμε στο Υπουργείο εμείς με την ένσταση που κάναμε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι φορέας υλοποίησης και αναθέτουσα αρχή με βάση το συμφωνητικό που έχει προηγηθεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, δεν είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, ο οποίος Δήμος δεν μπορεί βάσιμα κάποιος να υποστηρίξει ότι έχει πάρει μία χρηματοδότηση μέχρι σήμερα και δεν την έχει εκτελέσει. Άρα ήταν έολο το επιχείρημα και ήταν και υποκειμενικό επιχείρημα. Εκτίμησή μας είναι ότι δεν έχετε το χρόνο να εκτελέσετε το έργο. Και γι' αυτό πραγματικά είμαστε στεναχωρημένοι. Γιατί ήταν ένα έργο που το δικαιούμαστε και όχι, δεν το δικαιούται ο Δημήτρης Ονότας ως Δημοτική Αρχή. Το δικαιούνται οι άνθρωποι του ψυχικού. Αυτοί οι 800 άνθρωποι που έχουν μείνει στο χωριό πλέον και φιλούν θερμοπύλες. Αυτοί θα βοηθούνταν να ρίξουν το κόστος παραγωγής, να δημιουργήσουν πλούτο από ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο και να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους. Με αυτή την τακτική δυστυχώς δεν τους βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους βοηθούμε όλοι μας. Εκτιμώ ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή το μερίδιο της ευθύνης μας το έχουμε καλύψει, για να μην πω υπερκαλύψει. Έχουμε, επαναλαμβάνω και πάλι, επί της ουσίας την υψηλότερη βαθμολογία από τα 25 έργα. Παρά τα αυτά έχουμε τεθεί εκτός της χρηματοδότησης. Πιστεύετε ότι πολιτικά δεν είναι αυτό? Κοιτάξτε, πάντα στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ πιστεύω ότι τα κριτήρια έχουν να κάνουν με την βαθμολογία.
όποιος έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία, η οποία βαθμολογία δεν επιδέχεται παρεμβάσεων. Γι' αυτό και το δικό μας έργο ήταν αυτό το έργο που είχε την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στις 25 προτάσεις που έγιναν από ολόκληρη τη χώρα. Στη βαθμολογία δηλώνεται ξεκάθαρα από τον βαθμολογητή ότι με βάση τη βαθμολογία το έργο είναι επιλέξιμο και θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί. Έρχεται μετά αυθαίρετα κατά τη γνώμη μας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και λέει ότι εκτιμούμε ότι δεν μπορείτε να εκτελέσετε το έργο μέχρι τις 31 Δωδεκάτου του 25. Και εγώ βάζω το απλό ερώτημα του Έλληνα πολίτη, όχι του Δημάρχου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, που παιδευτήκαμε πραγματικά, σας λέω, πολύ για να οριμάσουμε τη συγκεκριμένη μελέτη. Πώς ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά δεν μπορεί να εκτελέσει ένα έργο 10,2 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στον επόμενο 1,5 έτος και μπορεί να εκτελεστεί 81 εκατομμύρια ευρώ στο επόμενο 1,5 έτος από άλλη περιφερειακή ενότητα, από αυτή τη Σπέλας? Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει και επιβάλλεται στο πλαίσιο των νόμων και του συντάγματος, της ισότητας που πρέπει να διέπει όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, να απαντηθεί από πλευράς του Υπουργείου. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει λογικό επιχείρημα που θα μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το αδυσόπιτο ερώτημα. Το ερώτημα λέει το εξής: πώς εμείς δεν μπορούμε να εκτελέσουμε ένα έργο μέχρι τις 31 Δωδεκάτου του 25 10,2 εκατομμυρίων ευρώ και μπορεί ο ΓΟΕΒ της Σπέλας να εκτελέσει στο ίδιο χρονικό διάστημα 81 εκατομμύρια ευρώ? Κάτσε ρε, εντάξει τώρα, εντάξει. Πήρατε κάποιο τηλέφωνο σήμερα στο Υπουργείο ή την Παρασκευή που το είδατε, να τους πείτε, παιδιά, δώστε μας μια λογική εξήγηση, θα κάνουμε ένσταση, εφόσον υπάρχουν χρήματα ακόμη μέσα στον κωδικό και δεν έχουν δεν αξιοποιηθεί όλα? Η απόφαση αυτή δεν έχει έρθει ακόμα επίσημα στον Δήμο, είναι από το πρόγραμμα Διάβγεια. Θα περιμένουμε την επίσημη απόφαση του Υπουργείου, η οποία θα περάσει με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο και αναλόγως θα κινηθούμε, αλλά εκτιμώ ότι αυτό δεν είναι το μείζον, κυρία Βαΐδου. Το μείζον είναι ότι στερούμε από μια αγροτική περιοχή του νομού Σερών, ο οποίος είναι τελευταίος στο ΑΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα, ένα έργο το οποίο έχει την πρώτη βαθμολογία. Το αντικειμενικό κριτήριο είναι πρώτο σε βαθμολογία το έργο μας και αυτό το έργο, για εντελώς κατά τη γνώμη μας υποκειμενικούς λόγους, εκτιμώντας ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί, κόβεται από τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι είναι μια λάθος απόφαση και εμείς θα προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε. Υπάρχει περιθώριο για το βλέπετε? Είναι δύσκολο, αλλά εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας να πείσουμε αυτούς που πήραν την απόφαση ότι πήραν μια λανθασμένη απόφαση. Γιατί, ποιο είναι το ξεκάθαρο, για να μην κοροϊδευόμαστε, κυρία Βαΐδου, και θέλω να το δηλώσω αυτό. Είναι σίγουρο ότι ένα έργο 10,2 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το φυσικό του και το οικονομικό του αντικείμενο μέχρι τις 31 Δωδεκάτου του 25. Αν όμως δεν μπορεί να εκτελεστεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δικού μας έργου, που είναι 10,2 εκατομμυρίων ευρώ, καταλαβαίνετε πόσο ακόμη πιο δύσκολο είναι να εκτελεστεί ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 81 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους μας. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους μας. Υπάρχει και μια απόφαση η οποία είναι λανθασμένη και δεν βοηθάει και δεν τονώνει το αίσθημα του δικαίου και της ισότητας ανάμεσα σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Τώρα τους βουλευτές του νόμου, γιατί είμαστε και ένας δεξιός νομός, έχουμε και τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εσείς με τη ΔΕΠ, εδώ στην ΟΔΕΠ, έχετε πάρα πολύ καλές σας σχέσεις, είστε και μέλος και σας έχω δει δηλαδή σε συναντήσεις της ΔΕΠ και με υπουργούς και με αυτά, θα τους βάλετε και αυτούς στο παιχνίδι? Το ότι είμαι μέλος της ΔΕΠ είναι κάτι που είναι προσωπική μου επιλογή. Δεν το αρνούμε,
Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας από το 1989. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχω παρουπίδες στα μάτια μου. Δεν σημαίνει ότι δεν διεκδικώ αυτό που δικαιούται ο συνδημότης μου. Εγώ είμαι εδώ, έχω καταθέσει πριν μπω στο Δημαρχείο κάθε μέρα την κομματική μου ταυτότητα και προσπαθώ ανεξαρτήτως ποιος είναι η κεντρική εξουσία να διεκδικώ για τους συνδημότες μας. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα θέμα, δεν είχαμε αδικηθεί πουθενά. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αδικία απέναντι στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά και θα πρέπει και οι βουλευτές του νομού της Νέας Δημοκρατίας, εν όψη μάλιστα και των ευρωεκλογών, να έρθουν στο πλάι μας και να υποστηρίξουμε και να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε αυτή την λανθασμένη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί είναι λανθασμένη 100%, καθώς βάζει υποκειμενικά κριτήρια, αγνοώντας το αντικειμενικό κριτήριο που είναι η βαθμολογία της μελέτης την οποία καταθέσαμε. Και να σας πω ότι η δική μας μελέτη είχε 73,80 και οι δύο μελέτες που πέρασαν, η μία είχε 67 και η άλλη 58. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ήταν υπολοιπόταν πάρα πολύ οι δύο μελέτες που περάσανε της δικής μας μελέτης, της ολοκληρωμένης μελέτης που με πολύ μεγάλο κόπο μπορέσαμε και οριμάσαμε και καταθέσαμε για αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Φυσικά και θα τα δεχόμαστε, γιατί έτσι είναι ο θεσμικός μας ρόλος. Τα δεχόμαστε τα κλιμάκια οποιοδήποτε κόμματος που βρίσκεται στο συνταγματικό τόξο μέσα στην πατρίδα μας. Είναι υποχρέωσή μας στο πλαίσιο του διαλόγου. Η πόρτα του Δήμου μας δεν είναι η πόρτα του δικού μου σπιτιού, δεν είναι η πόρτα του Δημήτρη του Νότα. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, όμως όλα τα προβλήματα λύνονται μέσα από έναν συνεχή διάλογο και πιστεύω ότι έχουμε τα περιθώρια να πείσουμε το Υπουργείο ότι έχει πάρει μια λάθος απόφαση και θα το επιχειρήσουμε και θα το πετύχουμε. Γιατί όπως και το δικό μας έργο, αν ενταχθεί, κυρία Βαΐδου, και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, έτσι και το έργο των 81 εκατομμυρίων ευρώ που έχει τον ίδιο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, και τα δύο έργα θα γίνουν γέφυρα στο ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περίοδου 21-27. Ούτε το δικό μας έργο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 25 το φυσικό το αντικείμενο, πόσο μάλλον τα 81 εκατομμύρια της Πέλας. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μοιραίο να μπουν να χρηματοδοτηθούν και να περάσουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 21-27, είτε σαν μεταφερόμενα έργα, είτε σαν συνεχιζόμενα. Άρα, νομίζω ξέρετε τι θα γίνει, κυρία Βαΐδου. Θα περιμένουμε την επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία η βαθμολογία μας δεν θα αλλάξει, καθώς η μελέτη είναι ολοκληρωμένη, και θα χρηματοδοτηθούμε την επόμενη φορά. Αλλά αυτό δεν αποτελεί λύση, καθώς δεν μπορούν οι λίγοι υπάλληλοι μας να ασχολούνται συνεχώς με το να καταθέτουν προτάσεις, την ίδια πρόταση για πολλές φορές. Εμείς είμαστε εδώ ελάχιστοι, είμαστε 60 μόνιμοι υπάλληλοι που προσπαθούμε να διεκδικήσουμε για τον τόπο όσο μπορούμε περισσότερες χρηματοδοτήσεις, γιατί μέσα από αυτές τις χρηματοδοτήσεις βοηθούμε στην ανάπτυξη του τόπου μας. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος, επενδύοντας στον αγροτικό τομέα και στον κτηνοτροφικό τομέα, μπορείς να δημιουργείς προϋποθέσεις, να παραχθεί με χαμηλότερο κόστος περισσότερος πλούτος και να μείνουν οι άνθρωποι στην περιφέρεια. Αλλιώς, αν εσύ το 2024 συνεχίζεις να καλλιεργείς και να ποτίζεις τα στρέμματα των χωραφιών σου κάνοντας χρήση τρακτέρ και πετρελαίου, τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όλοι θα καταλήξουμε στο Μόναχο να ανοίγουμε ένα εστιατόριο για να τρέφουμε τους Ευρωπαίους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για τον τόπο, δεν υπάρχει άλλη λύση για τον νομό Σερών. Η κατεύθυνση πρέπει να είναι αυτή. Η ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα, δημιουργώντας η ελληνική πολιτεία τις υποδομές. Δόξα τω Θεώ έχουμε έναν Στριμώνα ο οποίος
πότε μας πνίγει και πότε δεν μας φτάνει για να μπορέσουμε να ποτίσουμε τα αγροτοδιατροφικά μας προϊόντα. Θα πρέπει επιτέλους να επιλέξουμε ως πολιτεία προς ποια κατεύθυνση πρέπει να στραφούμε.